Πολλά είναι τα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο Αργύρης Γιάννικης σχετικά με τον αγώνα που έχει να δώσει η ΑΕΚ με το Βόλο στο ΆΚΑ την Κυριακή. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι θα κατασταλάξει στην αρχική ενδεκάδα που θα έχει τερματοφύλακα τον Στάνκοβιτς. Ο Τζαβέλας με τον Μίτογλου θα είναι τα δύο στόπερ. Ρώτα και Μισελένε θα είναι τα δύο μπακ αφού απουσιάζουν οι τρεις Ιρανοί. Υπάρχουν και προβλήματα που θέλει να διαχειριστεί εν όψη του κορονοϊού. Λετάλε και Σιμάνσκι θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Γεύτιτς δεκάρι, Τσούμπερ αριστερά, Γκαρσία δεξιά και Αραούχο στην κορυφή. Αυτή θα είναι η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι σε εντατικό ρυθμό συνεχίζονται από το πρωί οι εργασίες για να καθαριστεί το ΆΚΑ από το χιόνι εν όψη του αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή. Θα πούμε εδώ ότι την ευθύνη για τον καθαρισμό έχει αναλάβει η ΑΕΚ με δικό της συνεργείο και θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι και τα μηχανήματα είναι της ΑΕΚ. Μαζί βεβαίως από το πρωί είναι και οι άνθρωποι που έχουν την οργάνωση των αγώνων της ΑΕΚ στο ΆΚΑ αλλά και την ευθύνη των σπάτων. Εκτιμάται ότι ο αγωνιστικός χώρος θα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση την Κυριακή στις 5 και 4 για να διεξαχθεί ο αγώνας με τον Βόλο. Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι θα πρέπει να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί εκδόθηκε δελτίο επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων για τις επόμενες ώρες και ημέρες και η Κυριακή είναι μία από τις ημέρες που δεν θα έχει καλό καιρό και μάλιστα στα βόρεια προάστια. Τις τελευταίες μέρες έχει ενταθεί η φήμη ότι μία γαλλική ομάδα θέλει τον Μισελέν. Μάλιστα, δημοσίευμα της ΕΚΙΠ αναφέρει πως η Σεντετιέν είναι αυτή η ομάδα που θέλει να ενισχυθεί στο δεξί άκρο της άμυνας και εξετάζει την περίπτωση του Κλεμάν Μισελέν. Ο 24χρονος Γάλλος, που είναι δεξιμπακ στην ΑΕΚ, αποκτήθηκε το περσινό καλοκαίρι από τη Λανς και φέρεται σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα να αρέσει στο τεχνικό της Σεντετιέν, τον Ντουρπάζ, τον Πασκάλ Ντουρπάζ, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και η Τουλούζ και τον γνωρίζει τον Μισελέν. Η ΕΚΙΠ υπενθυμίζει ότι η Σεντετιέν θα μπορούσε να αποκτήσει τον Μισελέν και ως δανεικό.